Επιστροφή στα δικά μας με την κατάθεση του επιστήθιου φίλου του Παύλου Φίσα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η δίκη των Χρυσαυγητών για τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού και την εγκληματική οργάνωση. Πάμε να συνδεθούμε με την Σοφία Φασουλάκη, η οποία από το πρωί παρακολουθεί τη δίκη. Και Σοφία, ο μάρτυρας που καταθέτει σήμερα ήταν παρόν το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του Παύλου. Ακριβώς, Λίνα. Ο μάρτυρας και φίλος του Παύλου Φίσα είχε, όπως είπε, το αίμα του 34χρονου μουσικού επάνω του. Ήταν δίπλα στην επίθεση, τον είδε να αργοπεθαίνει και όπως κατέθεσε σήμερα την χαρακτήρισε μια οργανωμένη επίθεση. Αυτό το τάγμα εφόδου που τους περίμενε έξω από την καφετέρια ήταν εκεί. Κατά ομάδες των πέντε έβγαιναν από τον μπλοκ του τάγματος εφόδου, έκαναν την επίθεση στην παρέα του Φίσα και ξανά μπαιναν πίσω στην ομάδα. Όσοι έμεναν πίσω στον μπλοκ χτύπαγαν τα πόδια τους στο πεζοδρόμιο προκειμένου να εμψυχώνουν εκείνους που έκαναν την επίθεση. Όλοι με παντελόνια παραλλαγής, κράνη στα χέρια και στυλιάρια. Ήταν οργανωμένο το έγκλημα, είπε. Και αμέσως μετά το δολοφονικό μαχαίρωμα από τον Γιώργο Ρουπακιά, ο μάρτυρας είπε στο δικαστήριο: με το που έγινε αυτό, όλοι φύγανε. Ο Παύλος κάθεται δύο λεπτά όρθιος και μετά στο σκαλάκι. Του λέω: θέλεις λίγο νερό? Ναι, μου απαντά. Του το δίνω και το φτύνει. Αρχίζει να καταραίει. Είχε ασπρίσει ολόκληρος. Ήθελα να το σκοτώσουν. Δεν επρόκειτο για συμπλοκή, αλλά για επίθεση. Στην ερώτηση της Προέδρου αν γνωρίζει ότι επρόκειτο για τη Χρυσή Αυγή, ο μάρτυρας απαντά: ναι, ήταν η Χρυσή Αυγή. Έχουν κάνει το ίδιο στο Πέραμα και στους Ψαράδες. Δρούν με ιεραρχία και πάντοτε με εντολή. Ο μάρτυρας, θα πρέπει να σου πω ότι δέχτηκε πολλές ερωτήσεις, Λίνα, από την Πρόεδρο και την Εισαγγελία της Έδρας για τις καταθέσεις του στο παρελθόν. Δεν είχε αναφέρει γεγονότα που κατέθεσε σήμερα στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται πολύ έντονη η αξιοπιστία του. Ήμουν σοκαρισμένος, είπε ο μάρτυρας, όταν έδωσα τις πρώτες καταθέσεις στις δικαστικές αρχές, είχα ακόμη το αίμα του Παύλου επάνω μου. Σε ευχαριστώ.